Οι έλεγχοι από πλευράς της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων συνεχίζονται σε πανελλαδικό επίπεδο για τη φοροδιαφυγή. Ακόμη 65 επιχειρήσεις από τον κλάδο της εστίασης βρέθηκαν να φοροδιαφεύγουν μέσω πωλήσεων στις πλατφόρμες παραγγελιοληψίας. Οι ελεγκτές πάντως εντόπισαν 65 επιχειρήσεις με αδειλώτες πωλήσεις άνω των 14 εκατομμυρίων ευρώ. Ενδεικτικά υπάρχουν 23 σημαντικές περιπτώσεις, μεταξύ αυτών και μία στη Μαγνησία. Συγκεκριμένα σε πιτσαρία στη Μαγνησία για τις χρήσεις 2018 έως 2020 διαπιστώθηκε η μη έκδοση σε 20.300 περιπτώσεις, συνολικού ύψους αποκριβής ασύλης 211.000 ευρώ. Νομίζω ότι είναι σε έρευνα. Εγώ δεν γνωρίζω λεπτομέρειες, να πω και την αλήθεια, να μιλάμε και ψέματα. Και επίσης αυτό θέλω να πω είναι ότι κάτι τέτοια περιστατικά είναι μεμονωμένα. Η ουσία του πράγματος είναι ότι θα πρέπει, ανοίγοντας πλέον τη σημερινή εποχή μία επιχείρηση, θα πρέπει να έχουμε σπουδάσει και οικονομικά. Γιατί τα πράγματα και οι εντολές από το κράτος όσον αφορεί τα φορολογικά αλλάζουν τόσο γρήγορα και ιδιαίτερα τώρα την εποχή από την πανδημία και μετά, με αποτέλεσμα να μην προλαβαίνουμε ούτε εμείς ούτε οι λογιστές. Άρα θα πρέπει αυτό που συστήνω στους συναδέλφους είναι να προσέχουν, με την έννοια, επειδή τώρα όλα ελέγχονται και κάποιες φορές γίνονται και λάθη και τα λάθη αυτά μπορεί να αποβούν μοιραία, θα πρέπει να προσέχουν γενικότερα στις συναλλαγές, να έχουν καλό λογιστή και γενικότερα να μην αποβούν μοιραία τα οποιαδήποτε λάθη και η όχι τόσο καλή προσοχή που πρέπει να έχουν σε τέτοια ζητήματα φορολογικά. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των καταστηματαρχών της εστίασης στη Μαγνησία αναφέρθηκε και στην κίνηση ενόψει των Χριστουγέννων. Ο Βόλος και η ευρύτερη περιοχή της Μαγνησίας με το Πήλιο θα έχει πολύ κόσμο αυτά τα Χριστούγεννα. Ο καιρός θα βοηθήσει για να βγουν και στην αγορά. Άρα και η αγορά θα έχει έτσι μεγάλη ζήτηση και κατανάλωση. Αυτό σημαίνει ότι στο πάντρεμα που έχει πάντα η αγορά με την εστίαση θα πάνε τα πράγματα καλά. Περιμένουμε καλές γιορτές, περιμένουμε καλούς τζίρους και περιμένουμε να μπούμε έτσι με το δεξί στο 2023, γιατί τα προβλήματα παραμένουν αρκετά, παραμένουν πολλά. Η ακρίβεια όσο πάει και ανεβαίνει, η ενέργεια όσο πάει και ανεβαίνει, με την έννοια προς το παρόν ό,τι βγάζουμε τα δίνουμε στην ενέργεια. Δεν θέλω να πω μόνο το ρεύμα, είναι και το αέριο. Παρ' όλα αυτά όμως είμαστε αισιόδοξοι να μπούμε με το δεξί όσον αφορά το τζίρο στο 2023 και να φτάσουμε προς το καλοκαίρι. Περιμένουμε και εκεί μια καλή περίοδο, θα έλεγα, όσο το δυνατόν καλύτερα. Σε ό,τι αφορά πάντως την πάταξη της φοροδιαφυγής, η συνεργασία με τις πλατφόρμες delivery και η ανάλυση αυτών μέσω του ειδικού αλγορίθμου της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων οδήγησαν στον εντοπισμό αποκλήσεων μεταξύ των ποσών των παραγγελιών και των επισήμως δηλωθέντων στην εφορία από επιχειρήσεις.